Εγώ μόνο το Σάκη ήξερα από πριν. Το λέτε και το ξαναλέτε. Άντε γεια! Το ακούσαμε μια φορά και περιμένω να πεις. Εσύ δεν μας έλεγες και τον Γιώργο κάπου τον Τζέις, κάπου τον Τζέις πρέπει να είναι κολλητός του τέτοιου. Ποιανού, τι έλεγα. Τι είπες, Πάκη. Ωραία, για τον Πάρο τι σημαίνει ότι είμαστε κολλητοί. Η ιδιαίτερη σχέση που είσαι με τον Πάρο μας έλεγες τι είναι. Λοιπόν, τώρα με στείνεις στον τοίχο για άλλη μια φορά. Και εσύ μπαίνεις στη μέση να μου το παίξεις μαγκάς. Προσπαθεί να μου δημιουργήσεις μια σχέση με τον Πάνο, την οποία εγώ δεν την είχα πριν από το παιχνίδι. Σοκ και δέος. Μετά από δύο μήνες ήρθες εσύ εδώ να τώρα με το χτυπήσεις. Δεν κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνω, ρε! Δεν καταλαβαίνω! Δεν μου ψώνει να του φωνεί κοντά. Όταν αναφέρει το όνομά μου, τέλος! Κάτσε ένα κατρούτσο! Κάτσε καλά, ρε φίλε. Και τέλος, πέσα για ύπνο. Το όνομά μου το ξαναφέρετε, τέλος την κουβέντα. Είσαι ότι θέλετε για το παιχνίδι, τέλος! Τέλος! Κάτσε ένα λεπτό, περίμενε! Άντε γεια, ρε! Πρέπει να μην φωνάζω! Εάν θες να συζητήσουμε κάτι. Όταν αναφέρει το όνομά μου, θα μιλά μπροστά μου! Τέλος! Άντε γεια! Όπως σου μιλάω, θα μου μιλάς. Μην με αναφέρει το όνομά μου. Σου έχω απαγορεύσει, πραγματικά και το ξέρεις πολύ καλά, να με πιάνεις στο στόμα. Τροπή σου! Και χρησιμοποιεί κάτι που εγώ σα έχω εκμεταλλευτεί και το χρησιμοποιεί εναντίον μου. Κατάλαβε! Έχει στεί πάνω σου γιατί ξέρει ότι άμα βρεθείτε απέναντι, το πιο πιθανό είναι ότι θα πα σπίτι σου. Ποιο αρνείτε τι! Ντροπή σα, φίλε, ντροπή σα! Δεν σα τιμάει κάτι σαν άντρε! Πανικό! Άντρε, δεν είστε ρε, φίλε! Survivor και μαλακίε. Αλλά τώρα μόνο.